Εμείς σαν ΓΕΣΕΠΕ αλλά και σαν Ομοσπονδία διαφωνούμε κάθετα σε οποιαδήποτε αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα τρόφιμα, το ρεύμα, την ίδρυυση και με άλλες παροχές, μεταφορές και οτιδήποτε άλλο που είναι στο χαμηλό συντελεστή. Συμφωνούμε σε μια μείωση του χαμηλού συντελεστή στο 23%, αλλά μια αύξηση όμως του χαμηλού θα φέρει τεράστιες ανατιμήσεις στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση παρά μόνο αυξήσεις σε ήδη πρώτης ανάγκης που είναι σήμερα. Το προσδοκόμενο βέβαια είναι από τους δανειστές ότι έτσι θα έχουμε και μεγαλύτερα έσοδα στα ταμεία, κύριε Λεκάκη. Δεν νομίζω ότι θα έχει και αυτό έχει αποδειχθεί και από την αύξηση του ΦΠΑ στο 23% ότι τα έσοδα στα ταμεία αντί για να αυξηθούν μειώθηκαν. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι βλέψεις τους και πιθανόν θα είναι οι βλέψεις τους γιατί από ό,τι βλέπουμε και βάσει με το συντελεστή του ΦΠΑ που έχει, οι βλέψεις είναι να απολυθούν αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, τα οποία είναι όλα εισαγόμενα και τίποτα δεν είναι εγχώριο. Μάλιστα. Κοντολογίες λέμε και πάρα πολύ απλά ότι η αγορά δεν μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο ο κάθε μικρομεσαίος και ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε επιχειρηματίας. Βεβαίως, κυρία Γεωργιάκη, μα βλέπουμε ότι καθημερινά η αγορά και με σε αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει με τη συμφωνία ή όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους θεσμούς, ότι καθημερινά η αγορά έχει πτώσει και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει σε αυτό το φαινόμενο. Άρα και μια αύξηση των χαμηλών συντελεστών που είναι τα είδη πρώτης ανάγκης πλέον, τρόφιμα δηλαδή και το ρεύμα και το νερό, θεωρούμε ότι θα φέρει τεράστιες ανατιμήσεις στην αγορά. Μάλιστα. Δεν θα έχουν το αποτέλεσμα το αναμενόμενο. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική σας η άποψη, με δεδομένο πάντως από την άλλη ότι η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογίας. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτή την ώρα, εν πάση περιπτώσει, θα προκαλέσει θετικές, αν μη τι άλλο, αντιδράσεις από την αγορά. Πιστεύετε κάτι τέτοιο, κύριε Λεκάκη? Σίγουρα θα υπάρχουν θετικές αντιδράσεις από την αγορά σε μια πιθανή συμφωνία, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος η συμφωνία. Αυτή. Δεν μπορούμε να συζητάμε με οποιοδήποτε κόστος να έρθει μια συμφωνία η οποία θα έχει τη μία μέρα θετικά αποτελέσματα γιατί είναι συμφωνία και την άλλη μέρα θα έχει αρνητικά, πολύ μεγαλύτερα αρνητικά επακόλουθα στην αγορά.